Εφιαλτική περιπέτεια για την οικογένεια του γνωστού επιχειρηματία και πρώην δημάρχου Χερσονήσου Νικηφόρου Λαμπρινού. Ο ίδιος η σύζυγος και η κόρη του έπεσαν στα χέρια ληστών μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στη Σταλίδα, όπου έμειναν δεμένοι και φημωμένοι μέχρι οι δράστες να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των κακοποιών που εισέβαλαν στην κατοικία της οικογένειας Λαμπρινού τα ξημερώματα. Τρομερό! Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη. Κι εγώ σοκαρίστηκα. Τουλάχιστον 4 άτομα εισέβαλαν στο σπίτι από πόρτα που είχε ξεχαστεί σε ανάκληση. Ευνηδίασαν την οικογένεια, ακινητοποιώντας τον Νικηφόρο Λαμπρινό, τη σύζυγο και την κόρη του, τους οποίους έδεσαν και φήμωσαν με σεντόνια. Οι δράστες ζητούσαν επίμονα να τους αποκαλύψουν πού υπήρχαν χρήματα και κοσμήματα, με το γνωστό ξενοδόχο να εξηγεί ότι δεν είχε στο σπίτι τα χρήματα που πίστευαν, αφού απέσπασαν αρκετές χιλιάδες ευρώ σε μετρητά τα οποία τους παρέδωσε ο ίδιος, αλλά και κοσμήματα, τους άφησαν δεμένους και τράπηκαν σε φυγή από χωματόδρομο στην πίσω πλευρά της κατοικίας. Έχοντας ξεπεράσει το αρχικό σοκ 14 ώρες μετά την απελευθέρωσή τους, τα μέλη της οικογένειας βγαίνουν από το σπίτι. Ο Νικηφόρος Λαμπρινός και η σύζυγός του κατευθύνονται σε ιατρικό κέντρο για να υποβληθούν σε πλήρη έλεγχο. Είστε καλά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Καλά, πολύ καλά. Χτύπησε κανείς? Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Ψύχρεμη και ήρεμη πλέον, η 25χρονη Φωτεινή βγαίνει και εκείνη από το σπίτι, ευχαριστώντας ευγενικά όσους έσπευσαν να συμπαρασταθούν στην οικογένειά της. Είστε καλά? Εσείς ήσασταν μέσα? Φοβηθήκατε? Αρκετά. Είχαν μαχαίρια, είχαν όπλα, τι είχαν? Δεν θέλω να μιλήσω, συγγνώμη. Πάντως είστε όλοι καλά, ναι, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Το σκηνικό θρίλερ έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Θεωρείται πρωτοφανές για τα δεδομένα της περιοχής όπου εκτυλίχθηκε, καθώς η κατοικία βρίσκεται σε άκρος πολυσύχναστο σημείο, ακόμη και για τη διάρκεια της νύχτας. Σίγουρα το χειμώνα βαγιώνουν περισσότερα. Σίγουρα, όπως φαίνεται. Υπάρχουν πολλοί μεθυσμένοι, πολλοί. Οι ληστείες και αυτά είναι κάτι άλλο. Ακόμη και ξένοι επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή δηλώνουν σοκαρισμένοι. Αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου έζωσαν την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά από το τηλεφώνημα και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους θρασίτα τους ληστές.